Εικόνες ντροπής επαναλαμβάνονται κάτω από τη γέφυρα της Εθνικής Οδού στην περιοχή του Μπεντεβί στο Ηράκλειο. Ασυνείδητοι πολίτες να αποθέτουν σκουπίδια, ογκώδη αντικείμενα μέχρι προβιές ζώων, με τους κατοίκους αλλά και τους διερχόμενους οδηγούς να αγανακτούν. Βλέπω μια κατάσταση που η χωματερή του Φόδελε έχει μεταφερθεί στις Μεσαμπελιές. Αυτό βλέπω. Και με τις ευλογίες θεωρώ του Δήμου. Γιατί τα βλέπει ο Δήμος. Φτιάχνει το έργο λίγο παραπάνω, θα μπορούσε να φέρει μια μπολντόζα, να καθαρίζει τα μπάζα πίσω. Παίζουν παιδάκια εδώ και είναι επικίνδυνο και για την υγεία τους. Νομίζω ότι υπάρχει αδιαφορία. Και από το Δήμο και από τους πολίτες. Εντάξει, ο Δήμος θα τα παίρνει τακτικά, να μην τα φύγει εδώ. Ο κόσμος που τα πετάει πρέπει να παίρνει τηλέφωνο το Δήμο να έρθει να τα παίρνει, να μην τα αφήνουν έτσι. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τα καλάμια, τα φερτά υλικά και το απέραντο πάρκινγκ, με το παιχνίδι των μικρών παιδιών να γίνεται υπό αυτές τις άθλιες συνθήκες. Όλο το Ηράκλειο είναι σε αδιαίη κατάσταση. Φταίμε και εμείς που δεν πετούμε τα πράγματα, τα σκουπίδια εκεί που πρέπει. Σίγουρα φταίει και ο πολίτης σε πολλά σημεία. Βοηθήστε να τα καθαρίσουν, γιατί είναι εις βάρος όλων μας. Μια μικρή χωματερή σκουπιδιών, λίγα μέτρα από τη στάση του μίνι μπας και στην περιοχή όπου πρόκειται να διαμορφωθεί πνεύμονας αστικού πρασίνου, στο πλαίσιο του μεγάλου έργου ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων. Κάτι πρέπει να γίνει σίγουρα. Άμεσα. Γιατί τα παιδιά παίζουν εδώ στην περιοχή, βλέπετε. Ναι, έχετε δίκιο. Όχι, αυτό το σημείο είναι μονίμως έτσι. Να ελέγχουν την περιοχή καλύτερα, να τη φτιάξουν. Φτιάχνουν πάνω το πάρκο, αλλά δεν φέρουν μια μπουλντόζα να πάρουν τα μπάζα. Αυτό είναι αντιφατικό. Η αλήθεια είναι ότι τώρα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Όλο το Ηράκλειο σχεδόν έχει γίνει σκουπιδότοπος. Δηλαδή, εγώ που έχω και μικρό παιδί, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να την πας κάπου να παίξει. Από τις αρχές του χρόνου ξεκίνησαν οι εργασίες στα πρώτα 15 στρέμματα. Ωστόσο, η σύμβαση για το τρίτο και μεγαλύτερο κομμάτι του έργου, το οποίο ξεκινά κάτω από τη γέφυρα της Εθνικής Οδού στη Λεωφόρο Κνωσού, αναμένεται να υπογραφεί τον επόμενο μήνα με στόχο την αισθητική και η περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Στο ύψος του ΕΚΑΒ μέχρι τα μισά του πάρκου είναι ήδη δημοπρατημένο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών και αναμένεται να έχουμε σύμβαση, εκτιμώ μέχρι το Πάσχα, ώστε να ξεκινήσουν μετά εργασίες.